Μία μέγα επένδυση τουριστικού χαρακτήρα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στην Ελούντα μέσα σε 8 χρόνια από την έναρξη κατασκευής, πήρε το πράσινο φως από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, το οποίο ενέκρινε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατατέθηκε από τους επενδυτές. Από την πλευρά τη δική μας, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και ακούγοντας τους τοπικούς φορείς, θεωρούμε ότι μπορεί πραγματικά να δώσει μεγάλο ωφέλος στην περιοχή. Πρόκειται για το project Ελούντα Hills, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Βλαδιμίρ Πούτιν κατά την πρόσφατη συνάντησή του στη Μόσχα, καθώς υλοποιείται από την κοινοπραξία Μύρου Μελάς του Ρώσου Μεγιστάνα Βιτάλη Μπορίσοφ. Θα αναπτυχθούν κλίνες συνολικά 2.200 και ένα μεγάλο λιμενικό έργο που θα, με μαρίνα που θα υποστηρίζει όλη αυτή την κατασκευή. Την τουριστική επένδυση, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί με ειδικούς όρους και διαδικασίες fast track, ανέλαβε να παρουσιάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναπολέον Αυγουστής, που βρέθηκε στο Ηράκλειο και απάντησε στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά και φορείς όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Έχουμε ένα άλλο περιβάλλον. Και δεν έχουν όλα αυτά, θα είναι παράτερα, θα είναι έξω από αυτό που εμείς βιώνουμε, βλέπουμε και θέλουμε για τον τόπο μας. Το σχέδιο που έχει κατατεθεί περιλαμβάνει την ανάπτυξη σε 700 στρέμματα, 375 πολυτελών κατοικιών, 3 ξενοδοχείων 5 αστέρων με δυναμική 750 κλινών, καταστήματα, υποδομές κοινής ωφέλειας, αθλητικά κέντρα και πάρκα αναψυχής. Μια τέτοια επένδυση είναι πάνω από τις 800 θέσεις εργασίας και την περίοδο κατασκευής αλλά και μετά. Θέλω σε αυτή την φάση να υπάρξει αυτή η εξειδίκευση. Θετική ήταν η αρχική εισήγηση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή, ενώ και ο νέος επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης χαρακτήρισε αναγκαία την υλοποίηση της επένδυσης για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή. Και γι' αυτό θέλει και προσοχή το πώς θα αναπτυχθεί για να είναι και επιτυχημένη, να μην κακοποιηθεί το τοπίο. Και να προχωρήσει και να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο γίνεται. Αναβαθμίζει οπωσδήποτε το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, διότι απευθύνεται σε υψηλές οδηματικές στάθμες ανθρώπων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση, πράγματι. Εμείς οφείλουμε να χαιρετίζουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Αρκεί βέβαια να είναι απόλυτα εναρμονισμένες με το περιβάλλον. Καυστικός και απόλυτα αντίθετο σε μια τέτοια επένδυση στάθηκε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Στέλιος Ορφανός, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποίησε οξύτατες εκφράσεις, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις. Τι θέλει και η κυβέρνηση που κάνει κρά να έρθουν επενδύσεις, ας είναι και από που να είναι, δηλαδή και από τη μαφία να είναι και ξέπλυμα μαύρου χρήματος να είναι, λεφτά να έρθουν μόνο σιγά. Δεν εμπιστευόμαστε την ανάπτυξη αυτού του τόπου στο ιδιωτικό κεφάλαιο.